Hey beautiful people, hello TEDx, είστε χαρούμενοι σήμερα? Yeah. Μάλλον δεν σας ακούω πολύ δυνατά. Είστε έτοιμοι να πετάξετε σήμερα? Yeah. Τέλεια. Είμαι η Joy Κουμεντάκου, το όνομα Joy σημαίνει χαρά. Και ο σκοπός της ζωής μου είναι να νιώθω χαρά μέσα από οτιδήποτε κάνω, αλλά να βοηθάω και τον κόσμο να νιώθει χαρά. Μέσα από τις δημιουργίες μου, μέσα από τα ρούχα που σχεδιάζω, θέλω να κάνω τις γυναίκες να νιώθουν χαρούμενες για αυτό που είναι, να νιώθουν περήφανες για το σώμα τους και να μεταδίδουν μηνύματα, να μεταφέρουν χαμόγελα. Μέσα από τις ομιλίες μου, μέσα από το BFA, Business of Fashion Academy που έκτισα με τον Κωνσταντίνο Ρωσέλη, θέλω να περάσω γνώση και να βοηθήσω κι εγώ με ένα λιθαράκι γνώσης τον κόσμο να πετύχει τους στόχους του και να νιώσει χαρά. Μέσα από την Fashion Marketing Services Platform Nowruz, θέλω να βοηθήσω τους δημιουργικούς ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους, να βρουν τη δημιουργικότητά τους, να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν και να νιώσουν χαρά. Μέσα από τους Joyers είναι η τέχνη μου, είναι οι άνθρωποι που σχεδιάζω. Θέλω να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει ότι μπορεί να έχει πολλούς διαφορετικούς ρόλους, πολλά διαφορετικά συναισθήματα, να κάνει embrace, να καταλάβει ότι έχουμε διαφορετικές πλευρές και να μπορούμε να νιώσουμε και χαρά και λύπη και στεναχώρια μέσα στη ζωή μας, αλλά κατά βάθος πρέπει να νιώθουμε μια εσωτερική ικανοποίηση, να νιώθουμε χαρά γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί δημιουργούμε. Και φυσικά, ένα από τα δικά μου όνειρα είναι να πετάξω αυτή τη χαρά σε όλο τον κόσμο, να τη μεταδώσω παντού. Ίσως και να σχεδιάσω, όχι ίσως, όταν κάποια στιγμή θα σχεδιάσω και αεροπλάνα με τους Joyers μου, θα θέλω αυτές τις δημιουργίες να πετάξουν. Όμως, το ερώτημα είναι... Δεν έχει ερώτημα. Μπορείτε να πετάξετε? Ποιοι από εσάς εδώ μέσα μπορούν να πετάξουν? Δεν βλέπω πολλά χέρια, δεν βλέπω μάλλον σχεδόν κανένα χέρι. Κι όμως, μπορείτε να πετάξετε. Εγώ το πιστεύω. Γιατί αν μπορώ να πετάξω εγώ, μπορείτε να πετάξετε κι εσείς. Αν μπορούν να πετάξουν όλοι αυτοί οι δημιουργικοί και πετυχημένοι άνθρωποι, μπορείτε να πετάξετε κι εσείς. Βλέπετε, αυτή η ομιλία είναι ένα work in progress. Μπορεί το slide να γυρίσει πιο γρήγορα ή πιο αργά. Μπορεί να θυμηθώ κάτι να σας πω που κάποια στιγμή είχα ξεχάσει να το πω. Η ζωή σας είναι ένα work in progress, ένα έργο σε εξέλιξη. Τα συναισθήματά σας είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας, η δουλειά σας είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Και αφού λοιπόν εξελίσσεστε, γιατί μερικοί από εσάς δεν νιώθετε χαρούμενοι, γιατί δεν νιώθετε βαθιά ικανοποιημένοι? Μήπως να ορίσουμε τι σημαίνει χαρά? Χαρά σίγουρα, έτσι για να συνεννοούμαστε, χαρά σίγουρα δεν είναι να φέρω εδώ μέσα έναν κλόουν για να πει ένα αστείο ή να πούμε ένα ανέκδοτο και να γελάσουμε. Αυτό θα ήταν απλά μία ευχαρίστηση. Η χαρά είναι βαθύτερη, είναι ουσιαστικότερη. Η χαρά μερικές φορές δεν περιγράφεται με λόγια, τη νιώθουμε. Όμως το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι να τη διατηρήσουμε μόνιμα. Και γι' αυτό το δικό μου movement ονομάζεται Joy is a Choice. Γιατί πιστεύω ότι η joy, η χαρά, είναι η επιλογή. Είναι η επιλογή η δική μου, είναι η επιλογή η δική σου που πρέπει να κάνεις καθημερινά, στη ζωή σου, στη σχέση σου, στη δουλειά σου, για να νιώθεις πραγματικά βαθιά ικανοποιημένος. Αν δεν νιώθεις, κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Όχι γιατί το λέω εγώ, μάλλον ίσως να μην πω και πρέπει καν, να μην πρέπει να πω τη λέξη πρέπει. Γιατί το οφείλεις στον εαυτό σου να βρεις τι θα σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Βλέπεις, δεν υπάρχει χάρτης για τη χαρά. Δεν υπάρχει κάποιος χάρτης που θα μας δείξει ποιο είναι το σωστό μονοπάτι. Οφείλεις να ψάξεις το δικό σου μοναδικό μονοπάτι για να βρεις τη δικιά σου τη χαρά. Υπάρχει όμως ένα μικρό κλειδί, ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό είναι η δημιουργικότητα. Να είσαι δημιουργικός. Να σκέφτεσαι κάθε μέρα διαφορετικά από τον τρόπο που σκεφτόσουν χτες. Να βρεις διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Και για να το κάνεις αυτό, για να βρεις διαφορετικές λύσεις στη ζωή σου, στη σχέση σου, στη δουλειά σου, σε αυτά που απασχολούν, θα πρέπει να σταματήσεις να σκέφτεσαι μέσα σε αυτό το μικρό comfort zone της καθημερινότητάς σου. Βλέπετε κι εγώ όταν μου κάνανε την πρόταση να έρθω στο TEDx και να μιλήσω, τους είπα, θα μπορούσα να βγω μέσα από το κοινό, θα μπορούσα να κινηθώ μέσα στη σκηνή. Και μου είπανε όχι, έχεις ένα συγκεκριμένο κύκλο μέσα στον οποίο πρέπει να κινηθείς. Και εγώ σκέφτηκα να φέρω αυτό το σκαλοπάτι, το οποίο θα με βοηθάει να σας δείξω πώς εγώ πετάω καθημερινά. Πώς κι εσείς μέσα στο μικρό κύκλο της ζωής σας, που εσείς αυτή τη στιγμή έχετε χτίσει, θα μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πώς θα μπορείτε
να σπάσετε τους κανόνες, πώς θα μπορέσετε να λυγίσετε αυτούς τους κανόνες, πώς θα μπορέσετε να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε τον κύκλο σας, να του αλλάξετε χρώμα, να ζωγραφίσετε πάνω. Μάλλον θέλω να είμαι ακόμα εδώ. Σπάστε τους κανόνες στην καθημερινότητά σας. Αν δεν μπορείτε να τους σπάσετε ή δεν είστε ακόμα έτοιμοι, λυγίστε τους. Αλλάξτε τους, ξαναχτίστε τους. Είναι οι δικοί σας κανόνες. Και ναι, ξέρω ότι μερικοί από εσάς θα λέτε, μα δεν είναι εύκολο αυτό. Μα έχω οικογένεια, δεν μπορώ να παρατήσω τη δουλειά μου, πρέπει να τη συντηρήσω. Μα η οικογένειά μου, γιατί είμαι ακόμα μικρή, δεν με αφήνει να πετάξω. Μα το περιβάλλον μου είναι μικρό. Ζω σε μια μικρή πόλη, δεν είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι στο Λονδίνο, δεν είμαι στη Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ να πετάξω ακόμα. Χίλιες δικαιολογίες μπορείτε να βρείτε. Τι να σας πω, είναι στο χέρι σας. Είναι η δική σας η δύναμη που θα κάνετε για να βγείτε από αυτό το μικρό κύκλο, κόκκινο κύκλο της ζωής σας. Βλέπετε, εγώ όταν μεγάλωσα, ήμουν προγραμματισμένη, συνεχίζει το σλάιντ γιατί μας βοηθάει, ήμουν προγραμματισμένη να γίνω όλοι οι άλλοι. Μεγάλωσα σε ένα συντηρητικό περιβάλλον, σε μια οικογένεια που ήθελε, μεγαλώνοντας, να έκανα 9 χρόνια γαλλικά, μέχρι και κατηχητικό πήγαινα. Έκανα 9 χρόνια αρμόνιο με πετάλ, δύσκαλο. Και οι γονείς μου θέλανε να γίνω τραπεζικός, να δουλεύω 9 με 3 για να έχω μια σταθερή εργασία όταν θα κάνω οικογένεια και σταθερό μισθό. Όμως εγώ, παρόλο που ένιωθα ατάλλαντη, δεν ήξερα καν τι έπρεπε να κάνω στη ζωή μου, αν είχα κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο, ένιωθα ένας common άνθρωπος, επέλεξα, επειδή ήμουν καλή στην επικοινωνία, να σπουδάσω marketing. Σπούδασα marketing. Πήρα μάλιστα και MBA σε strategy. Κι όμως οι γονείς μου θέλανε ακόμα να γίνω τραπεζικός. Όμως εγώ επέλεξα την πρώτη μέρα, αφού έδωσα εξετάσεις και με πήραν τηλέφωνο από μια τεράστια τράπεζα, να μπω στο τμήμα marketing που είχα σπουδάσει. Στο τμήμα marketing μιας εταιρείας που θα μου έδινε ένα καλό μισθό και σταθερή εργασία, να πάω στο ασταθές περιβάλλον των διαφημιστικών εταιριών. Εκεί έσπασα εγώ το μικρό κόκκινο κύκλο μου εκείνη τη στιγμή για να βρω τη δική μου εσωτερική χαρά. Ήταν το δικό μου βήμα. Εκείνη τη στιγμή έκανε ένα βήμα και είπα, μπορώ να πετάξω πέρα από αυτό που ο δικός μου κύκλος, η δικιά μου κοινωνία μου επέβαλε να πετάξω. Όμως, ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετό για μένα. Γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτή τη δικιά μου, όπως την είδα εγώ, στήρα καθημερινότητα μιας εταιρείας που θέλω να δουλεύω 9 με 8, με συγκεκριμένους τρόπους να με ξεζουμίζει. Όχι ότι δεν αγαπώ τη διαφήμιση, όχι ότι δεν έχει δημιουργικότητα, όμως εγώ εκεί το έβλεπα ακόμα στήρα αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορούσα να ανοίξω ακόμα τα δικά μου φτερά. Άρχισα να πειραματίζομαι, άρχισα να ψάχνομαι και έλεγα ότι δεν είμαι ακόμα γεννημένη για να είμαι, δεν είμαι γεννημένη για να είμαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κάτι ακόμα πρέπει να κάνω. Κάτι δεν κολλάει. Και έτσι επέλεξα να πειραματιστώ. Έχτισα τη δική μου διαφημιστική εταιρεία για να κάνω τα δικά μου βήματα, όχι αυτά που μου ζητούσαν οι άλλοι. Κατάφερα λοιπόν να κάνω συνέδρια, να ειδικεύτηκα στο να κάνω συνέδρια. Συνέδρια για μεγάλους φορείς, και ναι, ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι που έκανε συνέδρια για πολύ μεγάλους φορείς, για υπουργεία, για δήμους. Και όμως εκεί που τα πήγαινα υπέροχα, έκανα συνέδρια με 3.000 άτομα. Ήταν συγκλονιστικό. Πήγαιναν όλα τέλεια. Ξαφνικά όμως ήρθε η κρίση. Τα χάσα όλα. Και τι έκανα εκείνη την ώρα? Έπρεπε να σκεφτώ δημιουργικά. Γιατί αυτό που συνέβαινε έξω, στο περιβάλλον μου, ήταν ότι η Ελλάδα, σε εισαγωγικά, ήταν σε πτώχευση. Οι δήμοι που εγώ είχα σαν πελάτες ήταν σε πτώχευση. Και άρχισαν να μην με πληρώνουν. Που σημαίνει ότι εγώ βρέθηκα με χρέη δεκάδων χιλιάδων ευρώ στα χέρια μου, με επιταγές που είχα δώσει στην αγορά εκ των πραγμάτων για τις δουλειές που είχα ήδη κάνει, να μην έχω πληρωθεί και να μην μπορώ να τις πληρώσω. Είχα δύο λύσεις να κάνω εκείνη τη στιγμή. Ή να κάνω χαρακίρι, δεν το επέλεξα, ή να προσπαθήσω ξανά να πετάξω. Έτσι λοιπόν, άρχισα να ανοίγω ξανά τα φτερά μου, γιατί το οφείλω στον εαυτό μου. Και τι έκανα? Πήρα το χόμπι μου που εκείνη τη στιγμή ήταν δημιουργικό, ήταν κοσμήματα. Τα κοσμήματα που άρχισα να φτιάχνω για μένα, για τις φίλες μου, άρχισα να τα κάνω δουλειά. Με χίλιους τρόπους, με χίλιους πόνους, με πάρα πολύ υδρότα, πραγματικά και αίμα, στάζανε αίματα από τα δάχτυλά μου, από τα χιλιάδες προϊόντα τα οποία έφτιαχνα καθημερινά μόνη μου και προσπαθούσα να τα πουλήσω με εκατοντάδες τρόπους. Σε μετρό, σε μπαζάρ, σε event, οπουδήποτε υπήρχε κόσμος και θα μπορούσα να τους δείξω τη δημιουργικότητά μου, όταν παράλληλα έτρεχα ακόμα τα τελευταία συνέδρια στη διαφημιστική μου εταιρεία. Ζούσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Προσπαθούσα να πετάξω. Και από marketeer έγινα crafter. Και από crafter έγινα έμπορος. Πήγα σε εκθέσεις και πούλησα τις πρώτες μου δημιουργίες στα μαγαζιά, στην αγορά. Και ξαφνικά είδα ότι κάτι διαφορετικό γίνεται.
Και από εκεί λοιπόν που έγινα έμπορος, έγινα fashion designer. Και από fashion designer έγινα βραβευμένη fashion designer 2 φορές ως best trendsetter στις εβδομάδες μόδας. Και ήρθε η Vogue Italy και έγραψα για μένα, για τη δική μου δημιουργικότητα. Για μένα που ένιωθα ατάλλαντη κάποτε. Για μένα που ένιωθα περιορισμένη κάποτε. Για μένα που μεγάλωσα για να γίνω κάποια άλλη. Έψαχνα εμένα. Είχα αρχίσει να βρίσκω εμένα. Κι όμως, παρόλο που έφτανα ένα ταβάνι στα μάτια των άλλων, έφτανα μια επιτυχία στα μάτια των άλλων, παρόλο που όλοι οι άλλοι μου λέγανε ότι έχεις πετύχει, μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι σε 150 μαγαζιά, εκπληκτικό, καταπληκτικό. Που όλοι θεωρούσαν ότι εγώ είχα την επιτυχία στα χέρια μου. Ήθελα να πετάξω ακόμη ψηλότερα. Γιατί μπορώ, γιατί το θέλω. Αυτή είναι η δικιά μου επιτυχία. Να πετάω, να είμαι βαθιά ικανοποιημένη, να είμαι χαρούμενη καθημερινά. Οπότε αποφάσισα ότι αφού η χαρά είναι επιλογή μου, θα ενώσω τις 2 μεγάλες μου αγάπες, τη μόδα και την τέχνη. Έτσι αποφάσισα να κάνω τους joyers και να αρχίσω να κάνω τα σκίτσα μου και να ενώνω, να δημιουργώ concepts, να γίνω concept generator. Και φυσικά άρχισα να κάνω ομιλίες γι' αυτό, για να μοιράζομαι μαζί σας σήμερα αυτή τη χαρά, αυτόν τον τρόπο για να γινόμαστε χαρούμενοι. Και εσείς πρέπει να μοιράζετε τις γνώσεις σας. Όσες γνώσεις έχετε, πρέπει να τις μοιράσετε. Να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον γύρω σας που θα ξέρει περισσότερα. Εσείς θα γίνετε καλύτεροι. Να μοιράζετε τον τρόπο της επιτυχίας σας. Γιατί όσο καλύτεροι γίνονται οι γύρω σας, εσείς θα γίνεστε οι καλύτεροι. Να μοιράζετε όμορφα συναισθήματα. Να μπαίνετε σε ένα χώρο και να λέτε δυνατά καλημέρα. Και οι άνθρωποι γύρω σας να γίνονται ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που υπάρχουν χαμόγελα. Να νιώθετε χαρά καθημερινά. Όμως, για να βοηθήσετε τους άλλους να νιώθουν χαρά, να γίνουν πιο έξυπνοι, πιο πετυχημένοι, για να τους κάνετε πραγματικά να είναι καλύτεροι άνθρωποι, θα πρέπει να φτιάξετε τη δική σας ζωή. Να κάνετε τη δική σας ζωή πιο δυνατή, πιο καλή. Να κάνετε το δικό σας το μυαλό μεγαλύτερο. Θα πρέπει να γεμίσετε με γνώση. Γνώση. Μαγική λέξη. Κάποτε δεν το πίστευα αυτό. Κάποτε πίστευα ότι δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία, γιατί γεννήθηκα σε ένα σπίτι όπου ο αδερφός μου είχε εκατοντάδες βιβλία τα οποία έπρεπε να σπρώχνω για να περάσω. Άρχισα να μισούσα τα βιβλία. Άρχισα να μισώ τη μυρωδιά του χαρτιού. Άρχισα να βλέπω βιβλίο και να φεύγω. Να λέω ότι μάλλον έχω δυσλεξία ή δεν έχω συγκέντρωση προσοχής ή όπως αλλιώς λέγεται αυτό. Και δεν ήξερα από πού να λάβω γνώση. Όμως ήμουνα λάθος. Ήμουνα λάθος, γιατί η γνώση ήταν το κλειδί για να γίνω αυτή που είμαι σήμερα και για να γίνω αυτή αύριο που ονειρεύομαι. Η γνώση είναι παντού. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην την έχετε. Γκουγκλάρετε. Γκουγκλάρετε τα πάντα. Είναι εκεί, είναι δωρεάν. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να πείτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε γνώση. Ανοίξτε τα βιβλία. Πραγματικά. Ακόμη και αν έχετε διάσπαση προσοχής ή έχετε δυσλεξία ή οτιδήποτε άλλη δικαιολογία βρίσκεται για να μην διαβάσετε ένα βιβλίο, κατεβάστε ένα audiobook. Αρχίστε να το ακούτε. Ανοίξτε ένα podcast. Το podcast είναι εκεί, στο κινητό σας. Είναι μια εφαρμογή, ανοίγετε τα application, κατεβάζετε podcast και ακούτε τους ανθρώπους που θα σας δώσουν τη γνώση που τόσο αγαπάτε. Ακούστε τους. Είναι δωρεάν. Είναι εκεί. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην περπατάτε. Αυτός είναι ο Ρόμπιν Σαρμά, το δικό μου walking university, όπως ο ίδιος λέει. Όσο περπατάω, τον ακούω και γίνομαι καλύτερη. Ή όσο τρέχω, ή όσο οδηγώ, κερδίζω χρόνο μαθαίνοντας. Ακολουθήστε αυτούς που λατρεύετε, που πιστεύετε ότι είναι οι καλύτεροι στο δικό σας αντικείμενο. Θέλετε να γίνετε ηθοποιοί, διαλέξτε τον ηθοποιό που λατρεύετε και μάθετε πώς έγινε, πώς πέτυχε. Ακούστε τους ομιλητές σήμερα που πέτυχε ο καθένας στο δικό του χώρο. Ακούστε, διαβάστε την ιστορία του καλύτερου δικηγόρου για να γίνετε ο καλύτερος δικηγόρος. Δείτε πώς το role model το δικό σας έτυχε να πάει εκεί που πήγε. Πώς, ποια βήματα έκανε και ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην πετύχετε κι εσείς όπως πετύχαν αυτοί. Αν μπορούν αυτοί, μπορείτε κι εσείς. Πιστέψτε με. Ακούστε ομιλίες TEDx. Πάρτε γνώση. Είναι στο YouTube. Είναι δωρεάν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να γίνετε καλύτεροι. Είναι αλήθεια. Γιατί αν μπορούν όλοι αυτοί οι ομιλητές, μπορείτε κι εσείς. Έχετε τη δύναμη στα χέρια σας. Και αν ακόμα δεν το πιστεύετε αυτό, τότε δεν έχετε παρά να βρείτε ένα μέντορα. Αυτός είναι ο δικός μου αγαπημένος, λατρεμένος μέντορα, ο Κωνσταντίνο Ροσέλη. Είναι ο άνθρωπος. Κάτι έκανα και πάτησα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν 3 χρόνια συνάντησα, όταν είχα φτάσει εκεί στα εκατοντάδες βραβεία, βιβλία, είχα καταλάβει ότι είχα πετύχει τους στόχους μου και όμως δεν ένιωθα χαρούμενη. Ο δικός μου μέντορ με βοήθησε να ανοίξω το μυαλό μου, να μεγαλώσω το μυαλό μου και να καταλάβω ότι μπορώ να πετύχω το όνειρο που πραγματικά είχα. Γιατί το όνειρό μου τότε δεν είχε πραγματοποιηθεί. Αμφισβητήστε τα
τα πάντα, τις απόψεις που έχετε σήμερα. Αμφισβητήστε, αν τώρα αμφισβητήσατε το ότι δεν νιώθετε χαρά και ότι μπορείτε όταν πραγματικά να νιώσετε χαρά, τότε αμφισβητήστε τις δικές σας περιοριστικές πεποιθήσεις. Καθημερινά, ό,τι σας περιορίζει, αμφισβητήστε το. Αν εγώ νιώθω χαρά, μπορείτε κι εσείς. Αν εγώ κατάφερα μέσα από ένα συντηρητικό και κλειστό περιβάλλον να προχωρήσω να το σπάσω, μπορείτε κι εσείς. Αν εγώ πετυχαίνω τα όνειρά μου, μπορείτε κι εσείς. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να πετάξετε. Και τώρα πείτε μου, μπορείτε να πετάξετε? Σας ευχαριστώ.